Σημακοπούλου, γιατί σας το είπα και νωρίτερα, κάτι έχει γίνει στο ύψος του Αιγείου. Έλενη, για πες μας. Έτσι ακριβώς, το 162 χιλιόμετρο είναι η Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, είναι στο ύψος του Αιγείου. Ναι. Θα πρέπει οι οδηγοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι λόγω της σφοδρής νεροποντής έχουν πέσει χώματα και λάσπες στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το ένα ρεύμα προς Αθήνα να έχει κλείσει. Ευτυχώς δεν έχουμε εγκλωβισμένους οδηγούς, έχουμε αποφύγει τα χειρότερα μέχρι στιγμής. Απλά γίνεται με δυσκολία η κίνηση προς Αθήνα, αλλά όμως η παλαιά Εθνική Οδός είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα. Άρα, ένα λεπτό, φαίνεται ότι η κακοκαιρία έχει αρχίσει να χτυπάει ήδη, όχι σε περιοχή που είχε υπολογιστεί, γιατί ξέραμε μια εκτίμηση για την Πελοπόννησο, αλλά δεν την ξέραμε για σήμερα. Έχουμε λοιπόν κατολίσθηση, μας λες, στο ύψος του Αιγείου. Στο ρεύμα, καταλαβαίνω, από την Πάτρα προς την Αθήνα, σωστά? Προς Αθήνα, στο 162 χιλιόμετρο, ναι. Και δεν είναι εγκλωβισμένη η οδηγία, αλλά έχει κλείσει ο δρόμος. Οι πρώτες πληροφορίες, ναι, έχει σπεύσει η τροχέα αυτοκινητοδρόμων. Γίνεται με τα δυσκολίες, καθώς το ένα ρεύμα έχει κλείσει. Η παλαιά Εθνική Οδός και ένα κομμάτι της νέας Εθνικής Οδός, Εθνική Οδό, όπως σας το μεταφέρω σύμφωνα με την τροχέα, είναι κλειστό. Επίσης, να επισημάνω και κάτι άλλο. Έχουμε και σφοδρή χαλαζόπτωση σε περιοχές των Καλαβρίτων, όπως την Κλειτορία. Επίσης, τα δρομολόγια του Οδοντοτού από το Κοφτό προς Καλάβρητα έχουν διακοπεί, διότι και εκεί έχουμε σοβαρό θέμα και φοβερό. Άρα, λοιπόν, στην περιοχή. Λόγω της σφοδρής χαλαζόπτωσης. Στην περιοχή της Αιγιάλιας, για να το πω ευρύτερα, υπάρχει πολύ έντονη κακοκαιρία αυτή τη στιγμή, σωστά? Στο ύψος, ναι, του διακοπτού. Έγιο διακοπτό. Είναι εκείνο το κομμάτι. Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει. Είχαμε και εκεί θέμα. Έχει αρχίσει το καιρικό, αλλά εδώ υποτίθεται είναι το σημείο. Φαίνεται να υπάρχει βροχή, αλλά μοιάζει πιο έντονο. Δεν είναι όλα και εύκολα προβλέψιμο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.